Σοκ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. 45χρονος άνδρας πέφτει νεκρός στο χώρο της εργασίας του. Μία επιχείρηση αφαλάτωσης, όταν ένα βαρύ κομμάτι σωλήνα υψηλής πίεσης εκτινάσεται, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Στο σημείο επικρατεί πανικός, με τον άτυχο άνδρα να πέφτει νεκρός μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του. Ήταν ο άνθρωπος, όπως είπα, μηχανολόγος. Δοκίμαζε ένα μηχάνημα αποφαλάτωσης του νερού λίγο πριν φύγει, γιατί είχε πουληθεί και έπρεπε να δοκιμαστεί από την εταιρεία. Κατά τη δοκιμή έσκασε από τη μεγάλη πίεση ένας πολύ μεγάλος και βαρύς σωλήνας. Εκτοξεύτηκε δεκάδες μέτρα μακριά και κατά τη διαδρομή τον χτύπησε στο κεφάλι, όπου ο άνθρωπος έμεινε ακαρία. Αυτό που έχουμε μάθει από τους συναδέλφους είναι πως περνούσε, ναι, περνούσε τυχαία ουσιαστικά από εκεί και το χτύπησε. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτός ο συνάδελφος, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Ο 45χρονος πατέρας ενός παιδιού μόλις 2,5 χρονών είχε έρθει από την Αθήνα για να εργαστεί στο Ηράκλειο σαν μηχανολόγος. Μετά το τραγικό περιστατικό, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει. Άλλος ένας συνάδελφος στο βωμό του κέρδους, έτσι το λέμε εμείς, γιατί τα εργατικά δυστυχήματα γίνονται λόγω εντατικοποίησης, έλλειψης μέτρων ασφαλείας και γενικότερα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζόμενους μπροστά στο να βγάλουμε ένα μεροκάματο, να ζήσουμε την οικογένειά μας, να μην γυρνάμε σπίτι μας ή να σακατευόμαστε δουλειά. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί το πόρισμα της επιθεώρησης για να μπορέσουμε να εκφράσουμε άποψη. Προς το παρόν δεν μπορούμε, γιατί όπως σας είπα και πριν, πρέπει να έρθει και ειδικός εμπειρογνώμονας. Επιθεωρητές της τεχνικής υπηρεσίας του ΣΕΠΕ Ηρακλείου έφτασαν στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν. Στο χώρο του δυστυχήματος βρέθηκε και κλιμάκιο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, που με δελτίο τύπου εξέφρασαν τα συλληπιτήρια στους οικείους του θύματος. Για πόσο ακόμα η υγεία μας, η σωματική μας ακαιρεότητα, η ίδια μας η ζωή θα είναι δευτερεύον ζήτημα για τα αφεντικά και το κράτος του. Δεν πέρασαν παρά μόνο 3 μήνες από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη βιομηχανική περιοχή, αλλά και το σοβαρό εργατικό ατύχημα που συνάδελφος έχασε το αυτί του μετά από έκρηξη κατά τη διάρκεια της βαρδιάς του. Ωστόσο, δεν συγκινήθηκε κανείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας εκφράζει την έντονη ανησυχία του, καθώς με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας συνεχίζεται η παντελής έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες του σωματείου μας και πολλών εργαζομένων. Την ανάγκη να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους επισήμανε με σχετικό δελτίο τύπου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια του θύματος, προσβλέποντας στην απόδοση ευθυνών και εκφράζοντας την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν επιτέλους τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να σταματήσουν να συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα.